Πού αποδίδετε εσείς την επιτυχία, την οικονομική επιτυχία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ΧΙΟ, έτσι τουλάχιστον όπως αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό και μάλιστα σε δύσκολους οικονομικά καιρούς. Κοιτάξτε, πράγματι ο ισολογισμός εξακολουθεί να είναι κερδοφόρος. Το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών δεν αναφέρει καμία παρατήρηση. Όσον αφορά την άποψή μου που οφείλεται αυτή η πράγματι σημαντική επιτυχία όπως απεικονίζεται στον ισολογισμό του 2009, οφείλεται στην οργάνωση της Ένωσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα στελέχη μας, στους εργαζόμενους και κυρίως στους μαστιχοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν πειθαρχήσει και έχουν αγωνιστεί για την οργάνωση όλης της οικονομικής ζωής της Ένωσης και έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πώς προδιαγράφεται το μέλλον της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών ΧΙΟ εν ώψη όλων αυτών των σημαντικών αλλαγών, οικονομικών αλλαγών, παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο? Κοιτάξτε, αυτό ήδη μας έχει ακουμπήσει αυτή η οικονομική κρίση, αλλά είναι σαφές ότι έχουμε πάρει στο μέτρο του δυνατού όλα εκείνα τα μέτρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να την αντιμετωπίσει και νομίζω ότι θα την αντιμετωπίσουμε με τις λιγότερο ανθρωπίνως δυνατές οικονομικές απώλειες. Νομίζω ότι θα το παλέψουμε και είμαστε σε καλό δρόμο. Μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι οι εργαζόμενοι και η παραγωγή? Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δεσμευτεί και σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις είναι ότι η Ένωση έχει και θα κάνει τα πάντα και θα το κατορθώσει αυτό να διασφαλίσει το εισόδημα του παραγωγού και να διασφαλίσει την δουλειά και του παραγωγού και των εργαζομένων. Νομίζω ότι σε αυτούς τους πράγματι τραγικούς οικονομικά καιρούς είναι μια σημαντική επιτυχία. Όσον αφορά τώρα το μέλλον της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, τα σχέδια καλύτερα, τα επιχειρηματικά για το μέλλον, ποια είναι αυτά και σε τι πορεία βρίσκονται? Κοιτάξτε, αυτό θα μου επιτρέψετε να τα ανακοινώσουμε στην Γενική Συνέλευση, η οποία είναι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πάντα τον Ιούνιο. Ορίστε. Ναι, η μετακόμιση των... Εντάξει, αυτό είναι θέμα το οποίο έχει ήδη υπαρθεί απόφαση, ότι θα μετεγκατασταθούν οι διοικητικές υπηρεσίες της Ένωσης στο πρώην γαλακτοκομείο το οποίο αγοράσαμε. Είναι ένα σημαντικό βήμα διότι φέρνουμε την δραστηριότητα της Ένωσης περίπου 6-7 χιλιόμετρα κοντύτερα στους παραγωγούς και θα μας δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το οικονομικό τετράγωνο της Μονομάχου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη Γενική Συνέλευση. Να είστε καλά.